Για πολιτική αποσάθρωση που στηρίχθηκε επί δεκαετίες στο δίπολο Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, μίλησε χθες το βράδυ ο καθηγητής φιλοσοφίας, συγγραφέας και αρθρογράφος Χρήστος Γιαναράς, μιλώντας στις αντιθέσεις της Κρήτη TV. Ο Παπανδρεϊσμός έγινε η μοναδική πολιτική πρακτική με τις κυβερνήσεις και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό πιστεύετε, δηλαδή ότι η γενουσιουργός μήτρα είναι ο τρόπος του πολιτεύεστε του Ανδρέα Παπανδρεού? Ναι. Ναι, και νομίζω ότι αυτό που κάποιος έχει γράψει είναι πολύ συνεπέστερο σε επίπεδο γλώσσας, ότι έχουμε ένα πράσινο και ένα γαλάζιο Πασόκ. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Όλα τα κέρια μέτρα που πήρε το Πασόκ για την αλλαγή αυτή, για την αναστροφή της κοινωνικής συγκρότησης και δομής και λειτουργίας, αυτά τα στοιχεία, ότι όλα επιτρέπονται σε επίπεδο... Ας φάει και αυτός λίγο, ας μοιράσουμε και κομματικό χρήμα. Σκεφτείτε όμως ότι αυτά συνέβησαν. Αυτά γίνανε το ίνταλμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Χρήστος Γιαναράς εκτόξευσε βέλη και στην αριστερά, μιλώντας για το ΚΚΕ που στηρίζει συνδικάτα αρετηρέ, όπως χαρακτήρισε. Η λεγόμενη αριστερά συνέπραξε με αυτόν τον εκμαυλισμό της χώρας. Άμεσα. Το ΚΚΕ, επιτρέψτε μου να πω, υποστηρίζει μόνο συνδικάτα. Και αρετηρέ, όχι απλώς συνδικάτα. Το να είσαι αριστερός εκείνη την εποχή έπαιζε στη θέση σου και τη ζωή σου και το ψωμί των παιδιών σου. Από το 1974 και μετά, το να γίνεις αριστερός ήταν προϋπόθεση να κάνεις καριέρα. Ομάχη, ιδέα και απερίφραστα. Προκαλώντας αίσθηση με την πολιτική του τοποθέτηση, ο Χρήστος Γιαναράς αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής, το οποίο ενέταξε στο κοινωνικό περιθώριο. Έχει βγει και έχει πει και πράγματα τα οποία είναι εντελώς απαράδεκτα. Κάποιες θέσεις του, οι οποίες είναι οι τυπικές και κλασικές θέσεις της αποτυχημένης δίθεν αριστεράς. Ίσως επειδή είναι αναγκασμένος να θέλει να συντηρήσει μια πελατεία, δεν ξέρω, ένα κοινό το οποίο τον ακολουθεί κλπ. Αλλά ότι τουλάχιστον από το βήμα της Βουλής, αυτός ο άνθρωπος ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες ηγεσίες σήμερα, ταπεινά φρονώ ότι ξεχωρίζει. Για μένα, στα μάτια μου, το φαινόμενο Χρυσή Αυγή είναι φαινόμενο του κοινωνικού περιθωρίου. Δηλαδή, ούτε ιδεολογία έχουνε, γιατί αυτά είναι αστεία πράγματα τώρα. Ένας άνθρωπος σημερινός που πιστεύει στον Χίτλερ και στις μεθόδους του ναζισμού, κάτι πρέπει να συμβαίνει ή στο μυαλό ή στη ψυχική του υγεία. Πρόκειται για περιθώριο. Επιχειρώντας να σκιαγραφίσει το σήμερα, ο καθηγητής φιλοσοφίας και συγγραφέας εξήγησε ότι η λογική της αυθονίας σε πλούτο έπνιξε την ιδεολογία, επιρρύπτοντας ευθύνες όμως και στους διανοούμενους που επί της ουσίας, αντί άλλου, επιχείρησαν απλά να μετατρέψουν την Ελλάδα σε Σιγκαπούρη. Εάν αυτή τη στιγμή εισέρεαν στην Ελλάδα ξαφνικά κάποια 3 εκατομμύρια ευρώ, θα άλλαζε στη ζωή μας τίποτα όταν η απειλή των χημικών είναι απ' έξω στα ύδατά μας? Θα άλλαζε τίποτα ως προς τις συμπεριφορές που εισπράττουμε κάθε μέρα στο κοινωνικό μας σύνολο και κάνουν τη ζωή μας βασανιστική? Θα έπαβε να παίρνει φακελάκι ο γιατρός, θα έπαβε να λαδώνεται ο εφοριακός, θα έπαβε δηλαδή ο κάθε πολίτης να παρκάρει όπου τον βολεύει, βασανίζοντας εκατοντάδες άλλους.